Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ονομάζομαι Δημήτρης Μυρογιώργος και ζω και εργάζομαι τα τελευταία 6 χρόνια στην Κύπρο ως γιατρός με ευθύρας γυναικολόγος. Προσωπικά, όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας, αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε εξαιτίας των εξοδοντικών, αντιλαϊκών και αντιεργατικών πολιτικών των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα μας σε μια άνευ προηγουμένου απώλεια εργατικού δυναμικού. Σίγουρα, οι περισσότεροι από εμάς στο παρελθόν, λόγω της συστηματικής προσπάθειας απαξίωσης των εκλογών από τα γνωστά κέντρα προπαγάνδας, ίσως να πέσαμε στην παγίδα μιας απολυτικ αδιάφορης στάσης, η οποία εκφράστηκε δυστυχώς με αποχή από τις κάλπες. Πράγμα που βόλεψε όσο τίποτα την επικράτηση των κυβερνήσεων της διαπλοκής. Κοιτώντας σας, μία προς μία και ένα προς ένα στα μάτια, σας καλώ σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μια συμπόρευση που είναι μονόδρομος. Είναι επιλογή ευθύνης. Είναι η μόνη απάντηση απέναντι στον εμπεγμό και απέναντι στην εξαθλίωση που παράγουν τα αστικά κόμματα και οι συνεργάτες τους, τα μέσα μαζικής προπαγάνδας. Εν ώψη των επερχόμενων ευρωεκλογών, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς έχουμε μια πρώτης άποψη, τάξεως ευκαιρία, να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων, το ΚΚΕ της Εργατιάς, το ΚΚΕ της Αντίστασης και της Ανατροπής. Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, ειδικά σήμερα που ακροδεξιές παρατάξεις επανακτούν μία ολοένα και αυξανόμενη δυναμική στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αξιότιμη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αξιότιμοι βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς σας καλωσορίζουμε στην Κύπρο και παράλληλα δεσμευόμαστε πως θα δώσουμε δίπλα σας μια ακόμα τίμια μάχη για μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση με ζητούμενο την προάσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα, από εδώ, από τη μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα όλης της Ευρώπης, στις επερχόμενες εκλογές, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και το μήνυμα αυτό θα φτάσει αραλίωτος στις Βρυξέλλες. Όσα εμπόδια και να μας βάλουν, όση χειραγώγηση και να ασκήσουν μέσω της μηδιακής προπαγάνδας, εμείς θα δώσουμε την μάχη για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, σπάζοντας παράλληλα τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα νικήσουμε.